Στις 10 και 11 του μηνός πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ένα γενικό συμβούλιο στο οποίο παρευρέθηκαν όλοι οι πρόεδροι και οι γραμματείς των ενώσεων, των πρωτοβάθμιων ενώσεων της χώρας. Τους τελευταίους μήνες, όπως έχουμε πει πάλι, επιδείξαν μια υπεύθυνη στάση, καλώντας όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να ανταποκριθούν εμπράκτως στις εκκλήσεις μας για ικανοποίηση συγκεκριμένων ετοιμάτων που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μας και η επίλυση αυτών θα ανακούφιζε το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Και συγκεκριμένα, είχαμε ζητήσει και από τον αρχηγό και με εγγραφό μας οι υπηρεσίες να εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση. Και μιλάμε για τις υπηρεσίες της σταθερές, αξιωματικής υπηρεσίας, περιπολικά, που μπορούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες με ένα σωστό σχεδιασμό σε εβδομαδιαία βάση να βγάζουν αυτό το πρόγραμμα και να μην ταλαιπωρείται ο αστυνομικός για να μην ξέρει τι δουλεύει το επόμενο 24ωρο. Σε αυτό το θέμα, ο αρχηγός που παρίσταται στη σύσκεψη αυτή μας απάντησε ότι ήδη έκανε ένα έγγραφο, το οποίο εμάς βέβαια δεν μας ικανοποιεί, μιλάει για υπηρεσία 24ωρου και απευθυνθήκαμε και στον μέσω του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, του κ. Δένδια, ώστε να πάρει θέση και ο Υπουργός για αυτό μας το αίτημα. Ένα δεύτερο αίτημα που αποτυπώθηκε και στο Συμβούλιο ήταν η απογραφή των αστυνομικών ως τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ήδη με νομοθέτημα έχει νομοθετηθεί ο αστυνομικός, η σχολή των αστυφυλάκων λόγω ότι είναι πανελλήνιων εξετάσεων να είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, στην απογραφή που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί, οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί, αστυφύλακες, δεν εγγράφονται ως τεχνολογικής εκπαίδευσης και με μια δικιά τους ορολογία το βάφτισαν ως μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τρίτο θέμα είναι η ίδρυση λεσχών εστίασης. Όπως έχει το τελευταίο διάστημα, με τις μειώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στους Έλληνες αστυνομικούς, είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθούν λέσχες σε επίπεδο περιφερειακό ή σε αστυνομική διεύθυνση ανάλογα με τις κτηριακές υποδομές. Και αυτό είναι, αυτό ουσιαστικά δείχνει την ανέχεια στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας αστυνομικός και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις καθημερινές ανάγκες και ακόμα και αίτησή του πολλές φορές. Ειδικά για τους νέους αστυνομικούς θα ήταν μια πολύ σοβαρή λύση. Βέβαια, εμάς εδώ προς το παρόν αντιμετωπίζεται γιατί υπάρχει και η λέσχη αξιωματικών, υπάρχει μια συνεργασία και μπορούν από εκεί οι συνάδελφοι να στίζονται. Σοβαρό θέμα η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στα συμβούλια που πραγματοποιούνται εν ώψη και του μισθολογίου που ακούγεται ότι θα γίνει στην ελληνική αστυνομία, νέο μισθολόγιο, στο οποίο μέχρι τώρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η πολιτική ηγεσία δεν μας έχει καλέσει στο διάλογο αυτό, παρά μόνο έχει ζητήσει τις απόψεις μας. Εμείς ζητάμε ένα ισότιμα, να συμμετέχουμε στο διάλογο αυτό, να αποτυπώσουμε τις απόψεις μας και να ολοκληρωμένα να παρουσιαστεί ένα σωστό νέο μισθολόγιο. Επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Ζητάμε τα τελευταία 10 χρόνια το επάγγελμά μας τουλάχιστον να θεσμοθετηθεί ως επικίνδυνο και αθυγιεινό. Και οι τελευταίες εξελίξεις με το θάνατο του συναδέλφου μας στη συμπλοκή με τους κακοποιούς και από την σωμάτωση της ελληνικής αστυνομίας από το 1987 είναι εκατοντάδες τα θύματα που σε συμπλοκές ή εν ώρα υπηρεσίας συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Δυστυχώς μέχρι τώρα η πολιτεία, όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν δεν έχουν θεσμοθετήσει το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο και αθυγιεινό. Όλα αυτά μας απασχόλησαν. Δυστυχώς δεν δόθηκε καμία λύση. Επίσης από την πλευρά της Πελοποννήσου θέσαμε το θέμα για το ΕΦΕΚΑ, το Κέντρο Λαθρομεταναστών. Περιμένουμε ακόμα. Όπως ξέρετε, μετακινήσεις σε καθημερινή βάση από όλους τους νομούς,
από 10 έως 20 άτομα ημερησίως μετακινούνται, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, στο Κόρινθο να εκτελέσουν υπηρεσία, κάνοντας το 8ωρο, 12ωρο έως και 14 ώρες ημερησίως. Ζητήσαμε από τον αρχηγό και τον διευθυντή του γραφείου του κ. Υπουργού άμεσα να λυθεί το θέμα. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μέχρι τώρα, κανένα στα χέρια μας κάτι που να μας δείχνει ότι αυτό θα έχει άμεση λύση. Υπάρχει ένα διαγωνισμός, ο οποίος έχει γίνει για την στελέχωση ενός κομματιού του ΙΦΚΑ με εταιρεία security. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους, γιατί σίγουρα, και το θέσαμε και στον Διευθυντή του Υπουργού, ότι αν θα υπάρξουν στάσεις στη διαδικασία αυτή, θα χρονοτριβήσει, θα κολλήσει η αργήση και θα συνεχίσει αυτό το πρόβλημα να υφίσταται. Και ζητήσαμε και να στελεχωθεί ως νεοσύστατη υπηρεσία και με προσωπικό που επιθυμεί και όντως επιθυμεί να στελεχώσει την υπηρεσία αυτή. Και ο αρχηγός, ο οποίος επέδειξε μια στάση εντελώς περίεργη για μας και σε κάποια στιγμή δεν κάθισε από κάποια στιγμή και μετά να παρακολουθήσει τη συζήτηση και να ακούσει όλα τα προβλήματα, και παρόντες και το στυλίτευσαν γι' αυτό και ήταν και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που είχαν παρευρεθεί για να στηρίξουν αυτά τα αιτήματά μας, που τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν οικονομικό κόστος.